Κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει συζήτηση για ένα τέτοιο νομοσχέδιο να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, τότε οφείλει καταρχάς να καταδικάζει απερίφραστα και τα όσα απαράδεκτα, ομοφοβικά και ρατσιστικά παραλυρήματα ακούγονται, λιγότερο είναι η αλήθεια σήμερα σε σχέση με τις επιτροπές και εδώ μέσα από διάφορους ακροδεξιούς και κρυπτονεοφασίστες. Στη συζήτηση αυτή, βέβαια, δεν μπορεί να έχει κάποια ουσιαστική συμβολή ούτε ασφαλώς η Εκκλησία με εκείνη τη μεσαιωνική της θέση για την ομοφιλοφιλία αλλά και για την εκτός γάμου σεξουαλικότητα, ειδικά της γυναίκας. Θα μου πείτε βέβαια τώρα ότι τέτοιες απόψεις αποτελούν μάλλον και το καλύτερο άλοθη προοδευτικότητας για ένα νομοσχέδιο όπως το σημερινό, αλλά όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση δεν αντέχουν σε μια σοβαρή κριτική. Αλήθεια, ποιος είναι ο βασικός σκοπός του νομοσχεδίου? Η ισότητα στον πολιτικό γάμο και για τα ομόφυλα ζευγάρια, λέτε. Και μέσα από αυτόν ταυτόχρονα και η νομική αναγνώριση της κοινής γονικής ευθύνης, επαναλαμβάνω, της κοινής γονικής ευθύνης των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτή δεν είναι η πραγματική ουσία του νομοσχεδίου. Αυτή βέβαια. Αυτή όμως είναι και η βάση της διαφωνίας του ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και με όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές αυτού του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Από πού ξεκινάτε όλοι εσείς? Από το δικαίωμα, λέτε, που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος στο γάμο και άρα και στη γονεϊκότητα. Από πού ξεκινά το ΚΚΕ? Από το δικαίωμα του παιδιού, όχι γενικά σε μια αόριστη γονεϊκότητα, αλλά από το δικαίωμα και την κοινωνική ανάγκη κάθε παιδιού να βιώσει τη σχέση της μητρότητας και της πατρότητας. Όχι μόνο με την έννοια της φροντίδας, κύριε Υπουργέ, αλλά και με εκείνο το βαθύ, το πιο βαθύ, με εκείνο το πιο ουσιαστικό περιεχόμενο που μπορεί και πρέπει να πάρει αυτή η σχέση. Γιατί ξέρετε, αυτή η σχέση της μητρότητας και της πατρότητας είναι μια σχέση μοναδική και ανεπανάληπτη για κάθε άνθρωπο και δεν μπορεί να διαγράφεται έτσι αβασάνιστα στο όνομα κανενός woke ψευτοδικαιωματισμού. Ούτε βέβαια και να υποκαθίσταται, ακόμα και από μια σχέση αληθινής αγάπης και στοργής προς το παιδί, η οποία ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει σε ένα οποιοδήποτε ζευγάρι συμβίωσης, είτε είναι ομόφυλο είτε ετερόφυλο, όπως και να μην υπάρξει βέβαια. Αλλά, ξέρετε, είναι άλλο να ζει ένα παιδί μέσα σε μια οποιαδήποτε σχέση συμβίωσης, ακόμα και με τη μεγαλύτερη αγάπη και στοργή, και άλλο βέβαια είναι, ποιοτικά διαφορετικό, καταλαβαίνετε, να βιώνει αυτή την κρίσιμη σχέση της μητρότητας και της πατρότητας. Μια σχέση η οποία αποτελεί άλλωστε και ένα αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Με λίγα λόγια, για σας, για όλους εσάς που στηρίζετε το νομοσχέδιο, η γονεϊκότητα τελικά δεν είναι παρά ένα ατομικό δικαίωμα των μελών ενός ζευγαριού που λίγο απέχει από έναν τίτλο ιδιοκτησίας. Ενώ για μας, για το ΚΚΕ, είναι πρώτα και κύρια μια υποχρέωσή τους και στην πραγματικότητα ένα πρωταρχικό κοινωνικό δικαίωμα του ίδιου του παιδιού στη μητρότητα και την πατρότητα. Να λοιπόν η κεντρική μας διαφορά, η πραγματική διαχωριστική ανάμεσά μας γραμμή. Από τη μια η θέση του ΚΚΕ, θέση από την αρχή ως το τέλος παιδοκεντρική, και από την άλλη η δική σας θέση. Μια θέση ενός στενού ατομικού δικαιωματισμού και μόνο. Και μάλιστα ενός ατομικού δικαιωματισμού στραγγισμένου αυθαίρετα από το κοινωνικό του περιεχόμενο, γιατί έτσι τον βλέπετε. Λες και υπάρχει άνθρωπος έξω και ερήμην της κοινωνίας. Λες και υπάρχει πληρέστερος ορισμός για τον άνθρωπο από αυτόν που ορίζει τον άνθρωπο στο σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων. Εκεί καταλήγει όμως τελικά όποιος αφομοιώνεται από την αστική ιδεολογία. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλους τους κέντρο-αριστερούς συνεισηγητές επί της ουσίας
του νομοσχεδίου. Εκεί καταλήγει φτάνοντας να ενστερνίζεται ακόμα και τις ιδεολογικές σημερινές αιχμές του νέου φιλελευθερισμού, όπως αυτού του ατομικού δικαιωματισμού, του αποσπασμένου από οποιαδήποτε κοινωνική σύνδεση. Γιατί δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά έτσι όλοι εσείς οι θερμοί κεντροαριστεροί, τέλος πάντων υποστηρικτές του νομοσχεδίου, φτάνετε να δικαιώνετε ακόμα και εκείνη τη Θάτσερ, η οποία έλεγε χαρακτηριστικά ότι «Μα αγαπητοί μου, καμιά κοινωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο άτομα». Και κάπως έτσι, στο όνομα αυτού του ατομικού δικαιωματισμού, της ισότητας των δικαιωμάτων και της κατάργησης όλων των διακρίσεων, όλοι εσείς οι διαχειριστές του καπιταλισμού, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, καταργείτε σταδιακά ακόμα και εκείνη την ελάχιστη κοινωνική αναγνώριση των πρόσθετων αναγκών που έχει μια γυναίκα, γιατί λόγω της θέσης της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Εν ονόματι δηλαδή ενός ατομικού δικαιωματισμού υπονομεύεται και καταργείται τις κοινωνικές κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος. Αλήθεια, τι σκοπεύετε να βάλετε στο στόχαστρό σας από εδώ και πέρα? Η ερώτηση απευθύνεται σε όλους σας. Μήπως τα ίδια τα μέτρα προστασίας της μητρότητας, όσα τέλος πάντων έχει αφήσει ακόμα η πολιτική σας? Από πότε όμως, για να έχουμε καλό ερώτημα, η διαφορετική αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων συνιστά ανισότητα και μάλιστα και παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων? Τότε, γιατί στην τεκνοθεσία αποδέχεστε να υπάρχει ανώτατο ηλικιακό όριο για τους θετούς γονείς? Δεν αποτελεί αυτό μια ολοφάνερη διάκριση, σύμφωνα με τη δική σας λογική? Ορισμένοι μάλιστα, στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να απαντήσουν στην επιστημονικά στέρεη κριτική του ΚΚΕ, θα τελειώσω σε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, φτάνουν να διαστρεβλώνουν και με ένα χοντροκομμένο μάλιστα τρόπο τις θέσεις του, κατηγορώντας μας για ουσιοκρατία, λέει. Δηλαδή για απόλυτο βιολογισμό, επειδή μιλάμε για μητρότητα και για πατρότητα. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί θεωρούν παροχημένη ακόμα και την ετεροκανονικότητα. Δηλαδή το να διακρίνεται το ανδρικό από το γυναικείο φύλο, το θεωρείτε παροχημένο. Στη μητρότητα και την πατρότητα θα κολούσατε. Ακούστε όμως. Όσο αντιεπιστημονικό και αντιδιαλεκτικό είναι να ανάγει κανείς τα ανθρώπινα στη βιολογία, και είναι, άλλο τόσο αντιεπιστημονικό και παράλογο τελικά είναι όλα τα ανθρώπινα να τα θεωρεί ως μια κοινωνική κατασκευή και τίποτε άλλο. Γιατί αυτό κάνετε? Για μας, για το ΚΚΕ, στο θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών, όλα ξεκινάνε και όλα καταλήγουν στο αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού, στη μοναδική του σχέση με τη μητέρα του και τον πατέρα του. Σχέση την οποία οφείλει η κοινωνία μέσω του κράτους και της πολιτείας να υποστηρίζει με όλα τα μέσα. Πρόκειται για μια σχέση, ξέρετε, βιοκοινωνική, η οποία ασφαλώς και εξελίσσεται στο διάβα των αιώνων και της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Με το νομοσχέδιό σας, που αποτελεί και ένα μνημείο ανορθολογισμού, η μητρότητα και η πατρότητα αποσπώνται τελείως από την αντικειμενική τους βάση και την κοινωνική και τη βιολογική, και αυθαίρετα καταργούνται. Όταν όμως την ανθρώπινη αναπαραγωγή την αντιμετωπίζεις και την προωθείς ως ένα ακόμα και μάλιστα πανάκριβο εμπόρευμα, εκεί καταλήγεις, στο βάλτο του ανορθολογισμού. Ευχαριστώ.